άλλο ένα Mercedes Alpha Class W176, τοποθέτηση οθόνης Android 12, 8 πύρινης, 8 GB RAM, 12,3 ιντσών. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μενού της Mercedes, βλέπουμε το ράδιο, είναι όπως δούλευε και πριν. Μόλις αγγίξουμε το display, γυρίζουμε σε μενού Android. Για να έχουμε, πατάμε εδώ στο Radio Media και γυρίζουμε ξανά στο εργοσιακό μενού. Λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε κάποια πηγή μουσικής στην πάνω οθόνη πλέον, πηγαίνουμε απλά στο AUX. Μουσική, και παίζουμε τη μουσική πλέον από τη νέα οθόνη. Αλλαγή κομματιών από εδώ, αλλά και από το ροστάτ μας κανονικά. Επόμενο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα USB και βίντεο μέσω USB. Εδώ έχουμε τα οργανάκια της Mercedes, μας δείχνει στροφές και χιλιόμετρα. Με το Z-Link έχουμε ασύρματο CarPlay και Android Auto, wired mirroring, wireless mirroring και ξανά CarPlay, Android Auto. Αρχική και πάλι. Το GPS, οι εφαρμογές μας εδώ είναι τα πάντα. Και ό,τι νέο κατεβάσουμε, παράδειγμα Greek TV, YouTube και τα σχετικά. GPS έχουμε το iGo, GPS χωρίς ίντερνετ, εννοείται και Google Maps. Έτσι βάζουμε νέα διαδρομή. Έτσι ακυρώνουμε. 3D 2D ο χάρτης. Αρχική και πάλι. Εννοείται μπορούμε να έχουμε το GPS και να ακούμε ράδιο. Μετατράπηκε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέατρο, τύπου Broadway τώρα. Ή το GPS και το USB μας. Το αυτοκίνητο έχει και εργοστασιακή κάμερα, η οποία λειτουργεί είτε αν βρισκόμαστε στο μενού το Mercedes. Να το βάλουμε και λίγο μπρος στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μενού της Mercedes. Έχουμε κάμερα όπως και πριν και γωνία του τιμονιού, είτε αν βρισκόμαστε στη μουσική και ακούμε, έχουμε και πάλι την κάμερά μας. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτά.